everybody! Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν το GNTM με άντρες μοντέλα? Εμείς το γράψαμε, το γυρίσαμε και σας το παρουσιάζουμε. Τι ωραίο σώμα! Επιτέλους, παιδιά! Επιτέλους! Diversity! Τι ποδές είναι αυτές! Παιδιά, τι σώμα είναι αυτό! Καταπληκτικό! Σιγά σιγά, το βγάλω και τον παίξω σιγά. Μια που τα λέτε έτσι. Όποιος έχει μάτια βλέπεις, κουλέμ. Τι ωραίο ντύσιμο! Τι ωραίο παιδί είσαι εσύ! Μου θυμίζεις λίγο τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Πες μας δύο λόγια για σένα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Κοτσαβασίδης. Σαν επάγγελμα λέγεται ότι είμαι influencer και brand ambassador. Πάρα πολύ πετυχημένος, ειδικά στον χώρο του Instagram. Σίγουρα θα με ξέρετε από κάπου. Έχω καταφέρει και έχω κάνει 10 giveaways με τεράστια επιτυχία. Κυρίως κρέμες προσώπου και κρέμες για τα χέρια μας, γιατί εμείς οι άντρες πρέπει να προσέχουμε την επιδερμίδα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και ξεκίνησα με το modeling από τότε που ανακάλυψα τον Τζον Κορταγιαρένα. Τώρα, κυρία Καγιά, κυρία Ελιάνα, μάλλον θα ξέρουν τον Κορταγιαρένα, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Μπράβο σου, αγόρι μου! Μπράβο σου, φτού σου! Επιτέλους, ένα μοντέλο που ξέρει τι θέλει και δουλεύει σκληρά με τα post, με τα stories του, με τα giveaways του. Μπράβο σου, είσαι model material! Να σε ρωτήσω, σε ποια κατηγορία μοντέλου θα έβαζε τον εαυτό σου? Κυρία Ελιάνα, με πάτε χοντρό! Δεν εννοούσα ότι είσαι χοντρός, απλά ήθελα να μάθω σε ποια κατηγορία θεωρείς ότι αντιστοιχείς. Εσείς συγκεκριμένα πρέπει να το ξέρετε ότι ο χώρος του modeling δεν είναι χώρος διακρίσης. Ένα χώρο έχουμε κι εμείς που μπορούμε να βγάλουμε την προσωπικότητά μας και ερχόμαστε εδώ και μας λέει τι, εντάξει, επειδή μπορεί να έχουμε 2-3 παραπάνω σε κιλά, και τι έγινε δηλαδή, εντάξει, και τι έγινε. Εγώ θα σου πω το πρώτο ναι. Από μένα έχεις ναι. Έχει να μην προσχεθείς ότι θα φύγει αυτή η τρίχα από πάνω σου. Ό,τι θέλετε, αρκεί να με πάρετε. Στο bootcamp. Αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από μένα έχεις ένα ναι, γιατί πιστεύω ότι έχεις πάρα πολύ μέλλον στον χώρο της μόδας και είσαι ένα modeling material όπως είπε και η Βίκη. Αν και μας τα ζάλισες με τα brand ambassadors και τα Instagram, θα πω ναι, γιατί μπορώ να δουλέψω με το πρόσωπό σου. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπό μου έχει πάρα πολλές γωνίες. Και έχω και το θεληματικό πηγούνι αυτό το οποίο θέλουν όλες οι γυναίκες. Και όχι μόνο οι γυναίκες. You wanna be on time. Γεια χαρά, ονομάζομαι Ξίπ. Γεια σου Ξίπ, ασχολείσαι με τη μόδα, έχεις κάνει κάποια φωτογράφηση? Κοίτα, γενικά ασχολούμαι με πολλά. Γράφω στίχους τραπ, ανεβάζω πολλές φωτογραφίες στο Instagram. Λεξάρω γενικά. Και τι σε έκανε να δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι? Γενικά θέλω να περάσω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς έξω, σε όλα τα αδέρφια που έχουν δεχτεί bullying. Κι εγώ έχω δεχτεί bullying, δεν είναι κάτι αυτό. Θες να μας πεις τι είναι αυτό που σημάδεψε την παιδική σου ηλικία? Όταν ήμουν μικρός, αφήναν πάντα στον πάγκο σε κοντός. Δεν με παίζανε. Πείτε με, δεν με παίζανε. Αυστηρμό και δεν θυμάστε πέρα αυτή. Πολύ γλυκό παιδί, μας άγγιξες με το προσωπικό σου δράμα, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πιστεύω ότι δεν μπορείς να κάνεις καριέρα στο modeling με τόσα τατουάζ. Από μένα είναι όχι. Τα τατουάζ τα έχω πνευστεί από τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη, το Sneak. Τότε και από μένα είναι ένα μεγάλο ναι. Πολύ μεγάλο. Τεράστιο, σκουλιά μου. Από μένα είναι ναι. Θα πάρουμε άνθρωπο που το είναι Ξίβ. Βεβαίως, γιατί όχι. Έχει τα σωστά πρότυπα ο άνθρωπος. Πρότυπα, εντάξει, ναι, για μένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρετε, δεν θα σας απογοητεύσω. Wow, καλά τι πλάτες είναι αυτές. Επιτέλους, ένας μπράτης boy. Τι ωραία μπράτσα είναι αυτά. Και τι ωραίο περπάτημα. Τι ωραία μεσούλα. Και τι ωραίο χέρια. Άντρικος, καταπληκτικό. Πλούσια τα ελέγχη μου, πλούσια. Αχ, τι παπουδάκι είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Νίκος, τι κάνετε? Σε φέρνει τα πέριβες, Νίκο. Η αγάπη μου για το modeling. Φανταστείτε, από πολύ μικρός ήθελα να γίνω μοντέλο. Φόρεγα τις γραβάτες του πατέρα μου και... έκανα πασαρέλα στο σπίτι. Για να σε δω λίγο από κοντά.
Για πλησίασέ μου λίγο. Τώρα συγγνώμη. Εσύ παίρνεσαι για ωραίος. Κοιτάξτε, η μαμά λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίος. Συγγνώμη, τώρα όμως που ήρθες λίγο πιο κοντά, εγώ δεν πάω να τα μπράτσα σου και με παίρνεις κρεατίνες. Έχω πάρει, αλλά τώρα τις έχω σταματήσει. Έχει φύγει το φούσκωμα. Κλιανά, το φούσκωμα στο παντελόνι το πρόσεξες. Δεν τα παρατηρώ εγώ αυτά. Εντάξει, το πάνω δεν λέει κάτι, να πας και λίγο από το κάτω. Κοίταξε να δεις, εγώ θεωρώ ότι παίρνεις ακόμα κρεατίνες και δεν είσαι το σωστό πρόβλημα που θέλουμε να περάσουν στα νέα αγόρια. Οπότε από μένα είναι όχι. Συμφωνώ με τη Μιλιάνα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το διορθώσουμε, οπότε από μένα είναι ναι. Είσαι ένας βράτης, boy. Σε φαντάζομαι στην επίδειξή μου να παίρνεις το ρούχο και να το ξεσκίζεις. Από μένα είναι ναι, ναι, ναι! Ναι, να πάω να γαμηθεί. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μαμά μου θα είναι πολύ περήφανη για εμένα. Και ο μπαμπάς μου που του φοράγα τις γραβάτες. Οι κριτές όμως στο ανδρικό GMTM είχαν να αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα πέρα από τα τατουάζ και τις κρεατίνες. Μα είναι δυνατόν, ρε Άγγελε, πάνε και πειράζουν το μόριό τους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τώρα μόδα το Pornhub. Τι να κάνουμε, καλιά. Αυτά είναι τα πρότυπά τους. Τόσο ωραία αγόρια και πάνε και κάνουν επιμήκυνση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και καταρχάς, σε κανένα μεγάλο fashion week, κανένας μεγάλος οίκος μόδας, που εγώ το ξέρω γιατί έχω δουλέψει σε όλα τα μεγάλα ντεφιλέ τόσα χρόνια, κανένας δεν θα το δεχόταν αυτό το πράγμα. Κανένας. Το bootcamp ξεκινάει για τα αγόρια και η Βίκυ Καγιά τους μαθαίνει τα βασικά. Γιατί εδώ κάνουμε μόδα. Δεν παίζουμε μπαλίτσα και κάνουμε βίντεο παιχνιδάκια. Ξεκινάμε. Πάμε, πάμε, σπάμε τη μέση, σφίγγουμε τα μπράτσα. Πιο πολύ, πιο πολύ. Μα δεν προσπαθείτε, δεν προσπαθείτε. Και εδώ κάνουμε μόδα. Και η μόδα είναι τέχνη. Άρα, σφίγγουμε τα μπράτσα. Πάμε, πάμε, πιο πολύ, γερά, γερά. Τα αγόρια ετοιμάζονται για την πρώτη τους πασαρέλα και έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση αυτού του παιχνιδιού. Λοιπόν, μικροτσούτσουνοι, προσέξτε με καλά. Μπαίνετε μέσα και περπατάτε με αυτοπεποίθηση. Δεν περπατάτε σαν ψωφίμια. Το βλέπετε αυτό εδώ. Όποιος δεν περπατήσει κανένα, ξέρετε πού θα του μπει. Προχωράμε. Προχωράμε! Οι εντάσεις όμως δεν έλειψαν από το backstage και την προετοιμασία. Με ποιο δικαίωμα το μοντέλο αποφασίζει αν θα του βγάλει τα φρύδια? Ποιος εσύ? Είμαι ο Νίκος Αντωνίου. Νίκος Αντωνίου, όταν σου λέει η creative director σου και ο σχεδιαστής σου ότι θα βγεις με καλοσχηματισμένο φρύδι, θα τους ακούς, αγόρι μου. Θα το ράβεις και θα κάτσει εκεί να σου βγάλει με το φρύδι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Φέρε το χέρι σου, άνοιξε το. Αυτή για παραδειγματισμό. Και αύριο θα έρθει με το κυριαμόνα σου. Άι, συχτήρι εδώ μέσα πια. Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπως έτσι τελείωσαν οι auditions και το bootcamp. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό τα υπέροχα πανέμορφα αγόρια μας. Μπράβο! Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει δρυμύτερες στο YouTube. Γι' αυτό θέλω να γράψετε και κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Αλλά φυσικά, αν θα θέλετε να δείτε ποια είναι η συνέχεια στο αντρικό GNTM. Βεβαίως, πώς θα εξελιχθούν αυτοί οι χαρακτήρες, τι θα γίνει, τι ίντριγκες θα υπάρξουν. Αν σας άρεσε λοιπόν, γράψτε το από κάτω. Επίσης, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe σε τούτο εδώ το κανάλι και να πατάτε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όποτε ανεβάζουμε νέο βίντεο. Να περιμένετε νέο βίντεο κάθε Πέμπτη στις 7. Να πούμε ότι θα έρθουν καινούργιες στήλες σε αυτό εδώ το κανάλι. Έχετε πολλά να δείτε φέτος από εμάς. Για εσάς, οι Two Girls One Mop σας στέλνουν πολλά φιλιά. Από τις Two Girls One Mop για τον Α, τη Ρώμη για τον Α, Two Girls One Mop.